Θεέ, εκ του πυρός του δεσμεύτου και αξίωσον εδεξιώσου με στην εκκλητά δικαιότατε. Κλητά δικαιότατε. Το φοβερό σου κριτήριο είναι θυμούμενο υπεράγαθε, Κύριε, και την ημέρα της κρίσεως φρύπτω και πτωούμε και υπό τη συνειδήσεως της εμείς ελεγχούμενος. Όταν μέλης καθίζεστε επί του θρόνου σου και ποιήν την εξέταση, τότε αλείστε τας αμαρτίας οδείς εξισκήσει, αληθείας ελεγχούσεις και δηλείας κατεχούσεις, μέγαν μεν ηχήσεις τότε πύρπτο της γεέννης, αμαρτωλή δε εφρήξουση, διόν με ελέησον προτέλους και φύσε μου κριτά δικαιότατε. Κριτά δικαιότατε. Τη 19η του αυτομηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Αρχίπου Φιλίμωνος και Αυπίας. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαξίμου Θεοδότου Ησυχίου και Ασκεπιδότης. Τη αυτή μέρα μνήμη των Οσίων Πατρός ημών Ραβουλά. Τη αυτή μέρα μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών και Ομολογητών Ευγενίου και Μακαρίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κόνονος. Τη αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Φιλοθέης της Αθηναίας. Τη αυτή μέρα της Δευτέρας και Δεκάστου Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μίαν ποιούμεθα. Τη αφάντο φιλανθρωπίας ο Χριστέ ο Θεός της ευθέας σου φωνής ημάς καταξίωσον και της ενδεξιών σου συναρρύθμισον ελέησον ημάς. Αμήν. Αμήν. Βοηθός και σκεπαστής γενετόμη η σωτηρία, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν, ελόξον ελόξαστε. Επί την πέτρα των εντολών σου σαλευθήσαν την καρδία μου ότι μόνος Άγιος υπάρχεις και Κύριος. Αττικό ενώ προφήτης την έλευση σου, Κύριε, και φοβήθη ότι μέλης εκ παρθένου τίχτεστε και ανθρώπης δείκνείστε και έλεγεν ακήκω την ακοή σου και φοβήθη δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Εκτικός αρθρίζοντα φιλάνθρωπε, φώτισον δέομε και οδήγησον καμέ, εν εις προσταγμασίσουν και δίδαξον με σωτήρ ποιοι το θέλημα σου. Εγώ ίσα εν όλη καρδία μου προς το νυχτήρ μονά Θεόν και επίκουσέ μου εξ άδου κάτω τάτου και ανοίγαγε εκφορά στη ζωή μου. Μαρτωμένη νομίσαμε, ειδικήσαμε ενώπιον σου, ουδέ συνετηρήσαμε, ουδέ πείσαμε, καθώς ενετηρώμη. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος ότον Πατέρων Θεών. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον ως στρατεία ουρανών δοξάζουσι και φρύτη τα χέρουβι και τα σεραφείμ
ως απνοή και κτήσεις, υμνείτε ευλογείτε και υπερυψούστε εις πάντες τους αιώνας. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο όλη και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου η τιμιωτέρα το χερουβί και δοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφί την αδιαφόρος Θεόν όγον εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτων μέρ. Ότι επέβλεψαν επί ταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρ από τον ίδ μακαριώσει με πας έγινε την τιμιωτέναν το χερουβί και δοξωτέναν να συγκρίτω στο σέραφι την αδιαφόρος θεολογότεκούσα την όρθος Θεοτόκον σε μεγαλύνωμα. Ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτού την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος ευρεχείον η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνος διάνοια καρδίας αυτών την τιμιωτέρα το χερουβί και δοξωτέρα να συγκρίνω στο σεραφί την αδιαφόρος θεολόγο αντικούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, δίνοντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγο αντεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδος αυτού μνης την έλεος καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού αιώνας αιώνας την τιμιωτέρα το χερουβί και δοξωτέρα να συγκρίνω στο σεραφείμ την αδιαφόρος θεολόγο αντεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ας πόλους συλλήψεως οντόκος αδερμήνευτος μητρός αντάδρου αυθόρος ηγήσεις Θεούγαρ την γέννησεις γένων πίστας φύσεις διός επάσε γενέν ως Θεόν ύμφων μητέρα ορθοδόξος μεγαλύνομαι. Έτυχε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ζούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε το Σαν το κόκκινο.
γέννητον ανθρώπων δωρούμενος, είναι σε πάσα τύσεις δοξολόγιμ το μόνον αναμάρτητον ελέησον ημάς. Εν είτε αυτόν την πάνε και χωρών, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, εις το μνήμα επεζήτησε ενθούσε την μοιρά του Σαββάτων Μαρία η Μαγδαλήνη. Ψυχή σημαίνει
και τα θεμέλια της γης ιστήσονται. Και οι νεκροί εκ των μνημάτων εξαναστήσονται. Και ηλικία μία πάντας γεννήσονται και πάντων τα κλίντα φανέρα παρίστανται. Απελάξονται ή μη δε ποτέ μετανοήσονται και χαρά και αγαλίαση ότο δικαίω κλήρωση σε λέξεται εις πεστάδα. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθει το περίπτω σου εις τέλος. Ω, μη αόρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κρητής επί θρόνου φοβερού βιβλία ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά ενός δημοσιεύονται αγγέλοι περιτρέχουσι επί συνάγοντες πάντα τα έθνη δεύτε ακούσατε βασίλης και άρχοντες βούλοι και λεφέροι αμαρτωλοί και δίκαιοι λούσιοι και παιδίτες ότι έρχεται Κρήτης ο μέλλον κρίνε πάσαν την οικουμένη και της υποστήσετε από προσώπου αυτού όταν άγγελοι παρίστανε ελέγχοντες τας πράξεις τας διανοίας τας ενθυμίσεις σώσον με ως μόνος
δείξομεν σοι Κύριεν όλη καρδία μου, δείξομεν πάντα τα θαυμάσια σου. Ανήλων προφήτης ανήρ επιθυμιών γενωμένος το εξουσιαστικόν Θεού θεωρήσες ούτως εγών. Κριτηρίων εκάθισεν και βιβλίν εόχθησεν λέπε ψυχή μου νηστεύεις των πλησίων σωμία θέτη. Προμάτων απέχει των αδελφών σου μη κατακρίνεις, μη το πήρει παραπέμπωμένη κατακαεί. Αλλά εμποδίστος εις αξίσεμ Χριστός εις την βασιλείαν αυτού. Yeah.
Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεόν Πατρος αμήν. Ερθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Σαν Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήν να ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νεκών και νεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Ενή το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθ' απελπίσαμεν επίσα. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον επαλικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ήγασε την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν τα φωτή σου αψώμεθα φως. Παράκυλον, ο ελαιός σου της γηνός που είσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νύν και Άγιε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Amen.
ευλογημένον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, όσο μεν το άμεστον διεκτάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελόταν το θανάτο, το θάνατο, τον οίκος έργο και νημή και το μέγα έλεος. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άδωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν κέραν, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρίαν με ελέησον. Υπερπλέοντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρίαν από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κυρία ελέησον. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντός μου το όνομα του Αγίων αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος όρτες όσον ημάς. Ευλογή
μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας αναποδόσεις αυτούτες. Πρεσβείες της Θεοτόκος, όντες όσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τις πρεσβείες της Θεοτόκος, όντες όσον ημάς. Σωματρή και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων να μην. Τις πρεσβείες της Θεοτόκος, όντες όσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων τιμονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν εσωτηρίων εν τη ζωή μου ψαλών των Θεών του αιώνας υπάρχος. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών σαλλοντας η αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κυρίων των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάσε εκ νεκρών σαλλοντας η αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα Θεός ουσίων, εις γενεών τη γενεών σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψαλλοντας η αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μοναγέρης Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξαμένος διά την ημετέρα σωτηρίαν σαρκωθήναι εκ της Αγίας Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας ατρέπεσεν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θανάτων πατήσας. Ιησούν της Αγίας Τριάδος, ειδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλία σου εμεθά και ευλανθούμε εναρτή. Εφραίμε στο τα ουρανία Thank you.
Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ημαρτών συγχωρήσων ουδείς γαράν αμαρτητός ημισιοδυναμένος και της μετάσταση δούνε την ανάπαυση. Εισπάσε τη γην εξυλθέν το χθόντες δεξαμένη το λόγο σου. Διού Θεού πρέπωσε δογματισά στη φύση των όντων μετράνωσος. Τα των ανθρώπων ήθηκαν τε κοσμισάς βασίλειον ιεράτευμα. Πατέρος Ιε, Χριστόν το Θεόν ηθέτευε, γρίσεστε ημίν το μεγαλέο. Της Κερκύρας των γόνων γορτινίας το καθήμα, Χριστιανού πολέως όντως των ποιμένα των όσιων, των θείων Αθανάσιων πιστή, τιμήσομεν εν ύμνηση ιερείς, Αθανάτων γαρχαρίκοντας δωρεάς, παρέχει της κλαμάζου. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργού τη δία σου, πασίνη άρματα. Όλων Θεού Αγία Κλήση λαβώντες προσευαρέστησιν αυτό πάντα πράξαντες, ο στρατηλάτα έδεξε και τύρα κλείνε. Αγί Θεόδωρη, αμιλωμένη ζήλων, αρθώ ηξιώθητε μαρτύριο γενναίων. Δύο συνόντες νυν ουρανής, υπέρ ημών Κυρίων πρεσβεύεται. Όταν έλθεις ο σωτήρ επί γης μεταδόξης και τρέμουσι τα σύμπαντα, ποταμός δε του πυρός πρώτου βήματος έλκει και βιβλία ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Τότε ρίσε με εκ του πυρός του ασβέστου και αξίωσον εκ δεξιών σου με στήνε. Κρυπτό δικαιότατε. Του Κυρίου δεηθώμε. Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Απολύτει ο ασθενών αδελφός επί της γνώση, διόν Χριστός απέθανε. Ούτω δε αμαρτάνοντες εις τους αδελφούς και τύπτοντες αυτών τη συνείδησιν, ασθενούσαν εις Χριστόν αμαρτάνεται. Διό περί βρώμας καταλύζει των αδελφών μου, που μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ή να μη τον αδελφό μου σκανδαλίσω. Ουκ ημί Απόστολος, ουκ ημί ελεύθερος, ουκ ήσουν Χριστόν τον Κύριον ημών αιώνακα, ούτω το έργον μου ημείς εστέ εν Κυρίον. Η άλλης ουκ ημί Απόστολος, αλλά γέ ημίν ημίν. Ήγαρ στραγής της εμείς Αποστολής, ημείς εστέ εν Κυρίον. Oh.
Παρασκοντή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα ετή σου. Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, είπεν ο Κύριος, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως περοποιημήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξ εγωνίμων. Τότε ερείο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Επίνας αγάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ήμην και συνηγάγετε με, γυμνός και περιβάλλετε με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και θρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε σε είδομεν ξένων και συνηγάγομεν, ή γυμνών και περιεβάλλομεν. Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς ε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής, αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε εν ή τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Τότε ερή και της εξεβωνήμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατεραμένοι στο πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνα αγάρ και ου και δω κατέμι φαγή, εδίψισα και ου και ποτίσατε με, ξένος ήμην και ου συνηγάγετε με, γυμνός και ου περιεβάλλετε με, ασθενείς και εν φυλακή και ου και πεσκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ουδή εικονίσαμεν συ. Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, αμήν λέγω ημίν, εφόσον ου και ποιήσατε εν ή τούτον των ελαχίστων, ουδέ μη επίησατε. Και απελεύσονται ούτι εις κόλασιν αιώνιον. Οι δε δικαίοι, η ζωή Yeah.
πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δέιχα, Κύριε Ιησού, που δεις άξιος των συγκεκριμένων της αρχικές επιθυμίες και δεν εσύ προσέρχεστε εκ της Yeah.
Ο Θεός της η χάρη της.
Πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ασχοτήριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ασχοτήριε. Αμαρτίων και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Τα υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας μετά πάντων των Αγίων υπονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μονογένου σου Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημάσι. Το πνεύμα Σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, τον εκ Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο με τα δόξη εις κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου πίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμάρτιον, προσδοκώ Αναστασίν νεκρών και ζωήν το μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει.
κηρύνεις θυσίαν ελεύσεων. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Πατρός, του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μετά πάντων ημών. Πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη σου το Αγίου υπερπάντων ονείσμε και ονοκίσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατηξίω σα και τη υπαριστήκα χιλιάδε ευαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαρτέρηγα πολιώματα μετάρση ευτερωτά. Των επινίκειων ύμνων άδοντα βόντα και κραγότα και λέγοντα Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαών. Περιμών και πολλών ευχηνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Amen.
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
και μετά του Πνεύματος Σου. Άνω τον Αγίο δημορεύσατε σε δικαιέ την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, υπέρ του προσκομιστέντων και αγιαστέντων κοιμίων δώρων του Κυρίου δαϊθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών απλώς δεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιος και νερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της Χριστέως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πατήρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνεχίσει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το Πνεύμα της Σου. Το Κυρίο κλείνομαι. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης. Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Πανείτε στον Κύριον εκ των ουρανών.
Σημερινός λόγος του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, στέκεται κατήγορος της εποχής μας. Θα λέγαμε ο μεγάλος κατήγορος της εποχής μας. Ίσως σας φανεί απλό ή εύκολο αυτό που λέει σήμερα ο Κύριός μας, αυτό που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο. «Επίνασα και μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και μου προσφέρατε ένα ποτήρι νερό. Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουνα και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, στην φυλακή ήμουν και ήλθατε να με δείτε». Να στέκεται δηλαδή ο καθένας από μας στο πλευρό του άλλου, να νιώθει την οδύνη και να προσφέρει την αγάπη. Η εποχή μας έχει αποδείξει ότι είναι χρονικά πίσω. Και για να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον λόγο που ακούσαμε σήμερα, που μας είπε σήμερα ο Κύριος μας, χρειάζονται τρία ουσιαστικά πράγματα, τρεις βασικές τοποθετήσεις. Αυτό που λέμε στην θεολογία της Εκκλησίας μας, να ζήσει κανείς τρεις πτυχές. Το πρώτο στοιχείο, αδελφοί μου, είναι η ανθρωπολογία. Το πώς δηλαδή βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Στην Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, ο άνθρωπος παρουσιάζεται με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματά του. Είναι ο άνθρωπος που πεινάει, που διψάει, που είναι άρρωστος, που είναι γυμνός, που είναι στην φυλακή. Βλέπετε, αδελφοί μου, ένα φάσμα προβλημάτων. Αυτό σημαίνει μία προσγείωση σε αυτό που στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος. Εμείς όμως σήμερα βλέπουμε τον άνθρωπο σαν ένα αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, σαν οικονομική μονάδα, το πόσα θα του δώσουμε ή θα του πάρουμε. Ποιος από μας μιλάει σήμερα για τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα προβλήματα έξω από τον κύκλο των οικονομικών, έξω από την εκμετάλλευση, ή έξω από την δόξα και τον εγωισμό που νιώθουμε όταν ηθικά καλυπτόμαστε από το χρέος, σε εισαγωγικά αυτή η λέξη, της φιλανθρωπίας? Εδώ βλέπουμε μία προσέγγιση του ανθρώπου, της υπάρξεως. Η ύπαρξη που πορεύεται και αντιμετωπίζεται σε όλα τα θέματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που εκπορεύεται από την Χριστολογία της Εκκλησίας. Ο Κύριος, αδελφοί μου, σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και ήλθε να σώσει τον άνθρωπο, το απολωλός. Και εδώ βλέπουμε να μιλάει ο Κύριος και να αποδέχεται τον κάθε άνθρωπο στο σώμα της Εκκλησίας, στην ουσία
στο σώμα Ιησού Χριστού. Εφόσον, λέει, επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε, μας διαβεβαιώνει ο Κύριος. Αυτό, αδελφοί μου, το περί εμή επίησατε, έχουμε την πνευματική οριμότητα, άρα για να το καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το σώμα της Εκκλησίας, ότι ο καθένας είναι μέλος της Εκκλησίας. Επομένως, η κάθε προσφορά προς τον άλλον άνθρωπο, προς τον συνάνθρωπό μας, είναι προσφορά στο πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος ήλθε, πήρε την ανθρώπινη σάρκα, έγινε άνθρωπος και έγινε άνθρωπος για να σώσει το απολωλός. Εδώ πλέον έχουμε μία άλλη όψη. Ακριβώς σε αυτή τη Χριστολογία, το ότι ο Χριστός δηλαδή σαρκώθηκε και επομένως ο άνθρωπος, η φύση η ανθρώπινη πήρε άλλη αξία, άλλη δύναμη και άλλον προορισμό. Και επομένως στο πρόσωπο του αδελφού μας, του άλλου δηλαδή ανθρώπου, βλέπουμε και πρέπει να βλέπουμε τον Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι μέλος του σώματος Ιησού Χριστού. Είναι μέλος της Εκκλησίας, είναι εκείνος που είναι ενωμένος με την κεφαλή, με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και τρίτη κατεύθυνση είναι αυτή που ονομάζουμε εσχατολογία. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, πράξη. Δεν υπάρχει κίνηση της προσωπικότητάς μας, η οποία να μην έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αυτή η ημέρα Κυρίου, η ημέρα της κρίσεως, δεν είναι κάτι το πολύ μακρινό, αλλά είναι η ημέρα του Κυρίου, είναι η ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας, και ο καθένας από μας θα αποδώσει λόγο για τα έργα του. Μπορείτε να αποκόψετε τη ζωή μας, την κίνησή μας, την δραστηριότητά μας, την προσφορά μας ή τη μη προσφορά, να τα αποκόψετε όλα αυτά από εκείνη την ημέρα που θα παρουσιαστούμε ενώπιον του Κυρίου μας. Εδώ μας λέει ο Κύριος ότι όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και αφορεί αυτούς, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Κοιτάξτε, αδελφοί μου, τρεις πτυχές που έχουμε λησμονήσει. Τις έχουμε παραμερίσει με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αντικρίσουμε σωστά τον διπλανό μας άνθρωπο. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. Η σημερινή εποχή, ό,τι και όσο και αν μιλάει για τα ανθρώπινα προβλήματα, εάν δεν δει τον άνθρωπο μέσα από αυτήν την οπτική γωνιά, την οποία προσφέρει ο Λόγος του Θεού, προσφέρει το ίδιο το Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Κύριος, αυτές τις τρεις πτυχές του θέματος, δεν θα μπορέσει ποτέ να προσεγγίσει τα ανθρώπινα προβλήματα. Μια σωστή τοποθέτηση ενώπιον του ανθρώπου, ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον της αιωνιότητας, στην οποία πορευόμαστε όλοι, μας δίνει την δυνατότητα να καθαρίσει η ματιά μας, να καθαρίσει και η καρδιά μας και να σταθούμε μπροστά στα ανθρώπινα προβλήματα με στοργή, με αγάπη, με πόθο, με κόπο και μόχθο. Ακούσαμε τον Κύριό μας να μας λέει, εφόσον επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Και εφόσον ούκ επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου, δηλαδή των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Δεν το κάνατε, μας λέει, για μένα. Αποτελεί ένα το κριτήριο με σαφήνεια, με καθαρότητα, με προοπτική, η οποία προσβλέπει στην ημέρα του Κυρίου. Σήμερα η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, εορτάζει το γεγονός αυτό. Ζει το γεγονός της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σβήσουμε αυτή την προοπτική και να κινούμεθα σε αυτόν τον κόσμο σαν προσωπικότητες αυτόνομες, που σήμερα υπάρχουμε και αύριο χανόμαστε. Πορευόμαστε στην αιωνιότητα του Θεού και βλέπουμε τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, τον αδελφό του Κυρίου μας, και ό,τι προσφέρουμε και ό,τι κάνουμε
το προσφέρουμε και το κάνουμε σαν ανταπόδοση στην αγάπη του Χριστού. Αμήν. Αύριο, 20 Φεβρουαρίου, ο Μητροπολίτης μας κλείνει 18 χρόνια ποιμαντορίας στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Θα ήταν χαρά, φαντάζομαι, και γι' αυτόν, όπως είναι χαρά και για μας όταν δεχόμαστε επισκέψεις στις εορτές μας ή σε κάποια επέτειο, να παρευρεθούμε αύριο στην Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ο ίδιος, στον Μητροπολιτικό Ναό, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στη Μεζόνος, ώρα 7 με 10 το πρωί. Αυτή την εβδομάδα θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες, την Παρασκευή και το Σάββατο στον Παλαιό Ιερό Ναό. Ελείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επιστήκαμπηθώτας όσων τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε τας εκκλησίες σου τις ιερεύσει. Της άρχους είναι ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου θυμάστε αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου των Αγίων ο χορός εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου εύρω καγό την οδόν διά της μετανοίας το απολωλός προβατών εγώ ημί. Ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, ο πόλεμεν εκ μείον το πλάσος με και η κόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψες της γυναίξης ελήθη, εις το καθομοίως είτε πανάγαγε το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φεροπτεσμάτων, η κτήρισον ετόσον πλάσμα δέσποτα και ακαθάρισον σοι ευσπλαχνία, και την ποθήνην πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου, ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρί τον Αγίον Κύριε και οι δικαίοι εκλάψου συνοσποστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρόν αυτόν πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσε μνήμ, η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντως σωτηρίαν, εις γένους των ανθρώπων εύρετων της σωτηρίαν,
Ιησού ευρημέν παράδεισον, Θεοτόν και ανιευόχημένη. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Μετά τον Άγιο ανάπαυσον Χριστέ, ας ψυχά φυλάτων αυτάσει στην μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσήν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Ω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσο. Χαίρην και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν αμήν, ημών η Ανή και άκροντος Παρθένος, η Θεώνας παροσκύσασα, πρέσβε υπέν του σωθήνε, τα ψυχάς των δούλων σου. Ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και κοιμημένων κοιμημένων δούλων του Θεού, Ηλία, Νικολάου και Αγγέλου των ιερέων, αδελφών ημών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Ιωακήμ ιερομονάχου, Ναθαήλ και Γερασίμου των μοναχών, και πάντων των ιδρυτών και ευεργετών, δωρητών και μελών της χριστιανικής αδελφότητος Βραχνεϊκών, έτι δε και την ψυχή της και κοιμημένης δούλης του διαμάντος, και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής παν πλημέλη με εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τες ψυχάς αυτών εκ τα ειδικαί αναπάφονται, τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου Ηλία, Νικολάου και Αγγέλου των ιερέων αδελφών και συλλειτουργών μόνο γενωμένου, Ιωακήμ ιερομονάχου, Ναθαναήλ και Γερασίμου των μοναχών, των ιδρυτών, των ευεργετών, δωρητών και μελών της χριστιανικής αδελφότητος Βραχνεϊκών,
πέτηδε και τη δούλη σου διαμάντο, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα πέδρο, δίνει και στην αγμό. Πάνω μάρτυμα το παραφθόν, πρακτένε λόγο ή έργο, ή διανύω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησε. Ό,τι ουκέ στην άνθρωπο, ο ζήσετε και ούχα μαρτήσει, σίγαρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομο σου αλήθεια. Του κυρίου δεηθώμε, ότι η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σε συγνήμα αξιωμακάρις και Κύριε δόξα εσύ, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πάναμο Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου τη Χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων, Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Αθανασίου, Επισκόπου Χριστιανού Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Όσιο Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, εις και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήσε ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Σε λίγες ημέρες θα εορτάσουμε το θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, για μας είναι των Αγίων Θεοδόρων. Θα λειτουργήσουμε και στο Βραχνί, αν ο καιρός το επιτρέψει, θα λειτουργήσουμε και εδώ. Όσοι θέλετε να προσφέρετε κάποια αρτοκλασία, μπορείτε να απευθυνθείτε στους επιτρόπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα και ο Θεός να τους αναπαύει.